Οι Ιταλοί πάντα έπαιζαν τα δικά του γεωπολιτικά παιχνίδια, ειδικά στη Μεσόγειο. Έτσι και τώρα συνεργάζονται ξεκάθαρα με την Άγκυρα τόσο στο θέμα τη Λιβύη και στο θέμα τη ΑΟΣ με τη χώρα αυτή, ενώ σαμποτάρουν και τον αγωγό EastMed. Η Ανατολική Μεσόγειο έχει καταστεί μια πολύ θερμή θάλασσα για τη Ρώμη, η οποία θέλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, λαμβάνοντα υπόψη όχι μόνο την ιστορία τη, αλλά τη γεωγραφική τη θέση και τα συμφέροντά τη, αναφέρουν Ιταλικέ πηγέ. Τώρα, ενόχλησε πολύ την Ιταλία η Σύνοδος Φίλια 2021 στην Αθήνα, παρουσία χωρών του Κόλπου και της Αιγύπτου, ειδικά εκεί που ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε ότι 7 χώρες που συμμετέχουν στη Σύνοδο Κορυφής σχεδιάζουν να πραγματοποιούν πλέον τακτικές επαφές και συναντήσεις. Ιταλικές δημοσιογραφικές πηγές, αφού υπενθύμησαν ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος υπέγραψαν συμφωνία στις 6 Αυγούστου του 2020 για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων, εξέφρασαν τη στήριξή τους στο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο ουδέποτε φυσικά αποδοκίμασαν έχοντας πάντα άριστε σχέσεις με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Αυτό που ενόχλησε τη Ρώμη είναι ότι βάσει αυτή τη συμφωνία, Ελλάδα-Αίγυπτο όρισαν τι δικέ του αποκλειστικέ οικονομικέ ζώνε με σκοπό να μεγιστοποιήσουν τη χρήση των διαθέσιμων πόρων στην περιοχή, ιδίω τα πολλά υποσχόμενα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Για την Αθήνα, η συμφωνία σέβεται όλε τι αρχέ του διεθνού δικαίου και του δικαίου τη θάλασσα, επιτρέπει τη διατήρηση των σχέσεων καλή γειτονία και συμβάλλει στην ασφάλεια και τη σταθερότητα τη περιοχή. Το σύμφωνο, ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνία που υπεγράφει στι 27 Νοεμβρίου 2019 από την Τουρκία και την κυβέρνηση τη Εθνική Συμφωνία τη Τρίπολη, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Φάγε Σάρατζ. Αυτή η συμφωνία αφορά επίσης την οριοθέτηση των αντίστοιχων αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, αλλά ορίζεται από την Αθήνα και το Κάιρο ω παράνομη, καθώς δεν είναι σύμφωνη με του κανόνες του Διεθνού Δικαίου, αναφέρουν οι Ιταλικέ Δημοσιογραφικέ Πηγέ. Το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο για όλη τη διεθνή κοινότητα και τη ΣΥΠΑ, όχι όμως για τη Ρώμη, που έχει τα δικά τη γεωπολιτικά σχέδια σε αυτή την πλευρά τη Μεσογείου και ενοχλείται από τι πρωτοβουλίε του ελληνικού και Αιγυπτιακού υπέξ. Οι Ιταλοί αναφέρουν ότι για την Ελλάδα η Άγκυρα αντιπροσωπεύει τον κύριο παράγοντα αστάθεια στην περιοχή λόγω των παρεμβάσεων τη στη Λιβύη, στο Αιγαίο, την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και πιο πρόσφατα στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Όχι όμω για την Ιταλία που βλέπει την τουρκική επέλαση απολύτω φυσιολογική, εκτιμούν πολλοί ειδικοί. Το έτερο που ενοχλεί την Ιταλία είναι η παρουσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε στρατιωτικέ ασκήσει με την Ελλάδα και τη Γαλλία. Α μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει παρουσία στην περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων μέσω τη βάση τη στο Κατάρ. Τώρα, μέσω τη συμφωνία με την Ελλάδα, τα Εμμυράτα προσπαθούν να επεκτείνουν την παρουσία του στι πύλε τη Τουρκία, τονίζει το Ιταλικό άρθρο. Το πιο σημαντικό, που ενοχλεί σφόδρα τη Ρώμη, είναι οι πολύ καλέ σχέσει μεταξύ Αθήνα και Παρισιού, οι οποίε έχουν παγιωθεί εδώ και πολύ καιρό, ειδικά μετά την αγορά 18 μαχητικών Ραφάλ. Η υπογραφή αντιπροσωπεύει το τελευταίο σημάδι των αυξανόμενων αμυντικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδα και Γαλλία, με τι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει να προσπαθούν να εξυγχρονιστούν εν μέσω εντάσεων με τη γειτονική Τουρκία, αναφέρει ο Ιταλό ειδικό. Η Ιταλία, τηρώντα διαχρονικά μία άκρο φιλοτουρκική στάση, ετοιμάζεται όπω όλα δείχνουν να διεκδικήσει και αυτή τη δική τη ναυτική και γεωπολιτική παρουσία στη Μεσόγειο, και αυτό είναι θεμητό σε ένα σημείο που δεν ενοχλεί την ελληνική πλευρά. Η αναγνώριση όμω των άκρω προκλητικών τουρκικών ενεργειακών και γεωπολιτικών συμφερόντων στην περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου από τη Ρώμη, παρόλε τι συμφωνίε Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρου, αγωγό Ισμέντ, και η μη καταδίκη τη τουρκική εμπλοκή στη Λιβύη μαζί με την αποστολή τζιχαντιστών είναι ενδεικτικέ των φιλοτουρκικών προθέσεων των Ιταλών, που είπαμε και επαναλαμβάνουμε ότι έχουν τα δικά του σχέδια στη Μεσόγειο, τα οποία πολλέ φορέ είναι ανταγωνιστικά με τα ελληνικά. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για